Έχουμε, θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη τον Τζουφλίδη σε λίγο. Βεβαίως. Για να δούμε αυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκεί στην Κρία Βρύση να ζητήσουν να χωρίσουν. Ναι. Ενώ έχουμε τον... το Μεγάλο Δήμο. Είχαμε τον Μεγάλο Δήμο που ενώθηκε. Mm-hmm. Και τώρα βέβαια ζητούν να χωρίσουν. Θα μάθουμε όμως περισσότερες λεπτομέρειες από τον Δημήτρη, γιατί έχει ενδιαφέρον και έχουμε και ανάλογα παραδείγματα που έχουν, που είχαμε και εκεί την ίδια περίπτωση. Mm-hmm. Ζητούσαν λοιπόν να χωρίσουν οι Δήμοι. Για να δούμε. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα και στην Δήμητρα. Πώς πάει, τώρα εσύ σε ποιο Δήμο είσαι? Εγώ ευελπιστώ να πάω στο Δήμο Κρίας Βρύσης, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι στο Δήμο Πέλλας. Μπορείς να μας εξηγήσεις λίγο τι ακριβώς γίνεται εκεί? Ναι. Ήρθε ο Καλλικράτης. Γνωρίζουμε ότι το 2010 ήρθε ο Καλλικράτης. Mm-hmm. Κατά την άποψη, θα λέγαμε, των κατοίκων της Κρίας Βρύσης, όπως και τόσων άλλων, θα λέγαμε, δήμων στη χώρα, θεωρούν ότι συντελέστηκε μια αδικία στην περιοχή. Δεν έγινε, ενώ έγινε τέταρτος δήμος, όπως ήταν ο δήμος της Χίδρας, και καλώς έγινε. Mm-hmm. Ο πέμπτος δήμος έμεινε μόνο στα χαρτιά. Ξεκινήσαν οι διαδικασίες, πρέπει να πούμε, Μιλτιάδη, σε αυτό το σημείο, ότι έχει ξεκινήσει μια ομάδα διεκδίκησης αυτό της επανίδρυσης του Δήμου στην Κρία Βρύση από πολύ καιρό, πριν από 3-4 χρόνια περίπου. Δοκίμασαν, αποπειράθηκαν, θα πω εγώ, να φέρουν στο Συμβούλιο το Δημοτικό που ήταν με την διοίκηση, την καλλικρατική διοίκηση, mm-hmm. θα λέγαμε, και θα το καταλάβετε μετά γιατί εννοώ την καλλικρατική διοίκηση. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εισήχθη ποτέ ως θέμα. Οι υπογραφές, οι 5.500 υπογραφές που ήρθαν και το ψήφισμα που είχαν η τότε Επιτροπή. Και το θέμα εισήχθη τώρα, μετά την περίοδο του Κλεισθένη, γιατί ως γνωστόν η περίοδος του Κλεισθένη έφερε αυτή την ανακατοσούρα κατά άλλους, έφερε την δημοκρατικότητα κατά κάποιους άλλους. Δεν υπάρχει ο δήμαρχος και η δημοτική παράταξή του που είναι οι απόλυτοι άρχοντες, τώρα είναι λίγο πιο... Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι και ειδικότερα στην περίπτωση του Δήμου Πέλλας, από τους 41 εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, η επιτροπή αυτή με την κοινότητα της Κρίας Βρύσης κατάφεραν και πήραν 27 υπογραφές για να εισαχθεί το θέμα προς συζήτηση. Πραγματικά το θέμα έφτασε για συζήτηση προχθές, ήταν θα λέγαμε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου και πραγματικά πράχθηκε μια απόφαση η οποία λαμβάνεται κατά την άποψή μου και όσο μπορώ να ξέρω εγώ τα τελευταία 15 χρόνια, λήφθηκε μια απόφαση η οποία είναι για πρώτη φορά στην χώρα, με το να ζητήσει, θα λέγαμε, μια δημοτική ενότητα μέσω του ψηφίσματος την διάσπαση της από τον Δήμο, την απόσπαση της, θα λέγαμε, από το Δήμο στον οποίο ανήκει και να δημιουργηθεί στην δημοτική ενότητα της Κρίας Βρύσης σε ο Δήμος να επανιδρυθεί επί της ουσίας ο Δήμος ο οποίος υπήρχε στην προκαλλικρατική εποχή. Είχαμε πάντως και σε άλλες περιοχές διάσπαση Δήμων. Εκεί στα Σέρβια, ας πούμε, για παράδειγμα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πολύ σωστά. Αυτός είναι ο νόμος ο 4600 Μιλτιάδη, ο οποίος έγινε λίγες ημέρες, λίγο καιρό θα λέγαμε, πριν τις εκλογές. Ναι. Επί της ουσίας οι Δήμοι πριν την εφαρμογή του νόμου 4600 ήταν 325. Ναι. Με την εφαρμογή του νόμου αυτού που ήταν οι διορθωτικές κινήσεις και μέσα σε αυτό ήταν και ο Βελβετός, η Κέρκυρα, η Μυτιλίνη και η Σάμος, οι Δήμοι φτάσαν αυτή τη στιγμή στη χώρα να είναι 332. Μάλιστα. Οι κάτοικοι λοιπόν λένε ότι εμείς δεν το θέλουμε για ένα καπρίτσιο, εμείς θέλουμε να διορθωθεί η αδικία η οποία έγινε το 2010 και δεν έγινε η Κρία Βρύση Δήμος. Και το βασικό είναι ότι έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να ξαναγίνουμε Δήμος, γιατί υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι είναι με πολύ λιγότερους κατοίκους από την δημοτική ενότητα της Κρίας Βρύσης, που αυτή τη στιγμή είναι 10.000 κατοίκους. Συν τις άλλες, οι κάτοικοι προτάσουν σε όλα αυτά ότι εάν δεν ξαναγίνουμε Δήμος, η κατοιούσα, θα λέγαμε, ή ο κατήφορος στον οποίο έχει πάει η περιοχή θα συνεχιστεί, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια πραγματικά καταστροφή εντός εισαγωγικών του τόπου αυτού.
Πρέπει να πω σε αυτό το σημείο. Γιατί όμως είναι τόσο καταστροφικό το να μην έχει δικό της Δήμο, να μην είναι ξεχωριστός Δήμος. Δηλαδή, εξήγησέ μας για να καταλάβουμε τι ακριβώς αρμοδιότητες θα τι είναι αυτό που διεκδικούν. Τι είναι αυτό που διεκδικούν, ναι. Για να σου δώσω να καταλάβεις, Δήμητρα, μέχρι πριν από λίγο καιρό η περιοχή, ολόκληρη η περιοχή αυτή των 10.000 κατοίκων, θα σου δώσω το πιο απλό παράδειγμα, δεν είχαμε μία παιδική χαρά. Μάλιστα. Δηλαδή, ναι. Όταν σου λέω το πολύ απλό, με την ίδρυση, με την μετάφαση στον Καλλικρατικό Δήμο, κλείσανε τα 3 υποκαταστήματα, τραπεζικά υποκαταστήματα, τα οποία υπήρχαν στην περιοχή. Mm-hmm. Υποβαθμίστηκε το αστυνομικό τμήμα, γιατί δεν ήταν πλέον έδρα Δήμου η Κρυαυρής και έγινε αστυνομικό σταθμός. Τελευταία θυμάστε ότι είχαμε περιστατικά μέχρι και δολοφονίες. Mm-hmm. Είχαμε τις ληστείες στον πεζόδρομο που ήταν, θα λέγαμε, στα 25 με 30 μέτρα από τον αστυνομικό σταθμό. Το να έχεις ένα αστυνομικό σταθμό για να ελέγχει μια περιοχή 10.000 κατοίκων και ο αστυνομικός να κλειδώνεται στον αστυνομικό σταθμό μετά τις 11 η ώρα το βράδυ και να μην υπάρχει ένα περιπολικό. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι αυτό ακριβώς είναι ο κατήφορος. Η έδρα ενός Δήμου μπορείς μετά να διεκδικήσεις όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θέλεις. Υπάρχει κέντρο υγείας στην Κρυαυρίση. Mm-hmm. Υπάρχει υποθυκοφυλακείο. Υπήρχε ειρηνοδικείο, έκλεισε. Υπήρχε κατάστημα του ΙΚΑ, έφυγε, έκλεισε. Να ρωτήσω κάτι. Αν ας πούμε ήταν κοινότητα, δεν θα μπορούσαν όλα αυτά να γίνουν. Δηλαδή, πηγαίνουν όλα στην πρωτεύουσα. Στην πρωτεύουσα, ναι, ακριβώς. Στην ουσία όμως, αυτό τι σημαίνει, ότι η πρωτεύουσα ίσως δεν κάνει καλά τη δουλειά της, έτσι δεν είναι, δεν θα μπορούσε να... Προφανώς. Σε πρώτη φάση είναι αυτό για το οποίο διαμαρτύρονται. Εμείς όμως ξαναλέμε πάλι ότι οι κάτοικοι τέλος πάντων λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να πάμε ανταγωνιστικά με την οποιαδήποτε διοίκηση. Εμάς βοηθήστε μας και αυτό καταφέραν να πετύχουν. Βοηθήθηκαν μέσω της απόφασης της οποίας πήρανε και η οποία απόφαση αυτή θα είναι ένα όπλο στη φαρέτρα τους για να πάνε να διεκδικήσουν τα περαιτέρω στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πώς φαίνεται, έχουμε κάποιες έτσι πρώτες αντιδράσεις από τη μεριά της κεντρικής κυβέρνησης για αυτήν την πρόταση? Όχι, Μιλτιάδη, δεν υπάρχει κάτι, γιατί με δεδομένο ότι ο φάκελος με αυτό, με την, όχι την υποψηφιότητα θα λέγαμε, αλλά με το αίτημα για την επανίδρυση, είχε κατατεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών πολύ πριν γίνει τέλος πάντων η μετάβαση στην νέα κυβέρνηση. Οπότε δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση, θα λέγαμε, του Υπουργείου Εσωτερικών. Πρέπει να σου πω σε αυτό το σημείο ότι σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, γιατί μίλησα με ανθρώπους της Επιτροπής που είχαν προσπαθήσει εκεί κατά το χειμώνα του 19 να καταθέσουν αίτημα για την επανίδρυση του Δήμου, θεωρούσαν ότι εάν τότε είχε ληφθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πέλλας για θετική γνώμη επί του ψηφίσματος, θεωρούσαν ότι η Κρυαυρίση θα ήταν μία από τις περιπτώσεις δίπλα στο Βελβεντού, θα λέγαμε, και ότι θα ήταν, γιατί είχε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις να γίνει Δήμος. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι 2 άτομα μόνο από τη συμπολίτευση ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος. Αυτοί οι 2 είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι κατάγονται από την Κρυαυρίση, μένουν και στην Κρυαυρίση και μάλιστα ο ένας είναι αντιδήμαρχος στην Δημοτική Ενότητα της Κρυαυρίσης. Η κυρία Ολυμπία Παπαδοπούλου, επικεφαλής του Συνδυασμού Λαϊκής Εισπύρωσης, ψήφισε λευκό. Οι τρεις επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο κύριος Καστερίδης, ο κύριος Θεόδωρος Θεοδωρίδης και ο κύριος Ηλίας Θεοδωρίδης, ψήφισαν υπέρ της πρότασης, υπέρ του ψηφίσματος, και η περίπτωση του, η συμπολίτευση θα λέγαμε, οι υπόλοιποι 14 του κυρίου Στάμκου, ο οποίος είναι και ο δήμαρχος, ψήφισαν, απήχαν από την ψηφοφορία. Μάλιστα. Για την ιστορία αυτό θα λέγαμε που έχει μάλιστα να κάνει. Και μένουν αυτά. Τα θυμάται και ο κόσμος, ανάλογα με το ποια θέση παίρνει. Εμείς να ευχηθούμε να πάψουν πρώτα απ' όλα να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα σε όλους τους καλλικρατικούς δήμους. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα η διανομή της εξουσίας και όσων φέρνει αυτή η εξουσία της διοίκησης, να το καλύτερα το λες. Ναι, πράγματι. Η διανομή της διοίκησης με πιο σωστό, ας πούμε μια απλή λέξη, πιο σωστό τρόπο. Ουσιαστικό. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βέβαια θα το παρακολουθούμε. Να είστε μια όμορφη μέρα. Έγινε, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Και καλά Χριστούγεννα, φυσικά. Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Φυσικά. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
Ναι. Το αντιμετωπίζουμε σε πάρα πολλές περιοχές στη χώρα και έχω την πεποίθηση πια μετά από τα χρόνια αυτά, τα λίγα σε σχέση με την ιστορία του κράτους, της λειτουργίας του Καλλικράτη, πως όπου υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις, κάτι δεν έχει κάνει καλά η διοίκηση. Δεν έχει δώσει να καταλάβει ο κόσμος ότι η Ένωση μπορεί να προχωρήσει, να μας δώσει περισσότερη δύναμη, περισσότερες δυνατότητες να διεκδικήσουμε πράγματα ως μεγαλύτερος Δήμος. Κάτι δεν κάνουν καλά. Και αυτά τα πράγματα που διεκδικούμε και καταφέρνουμε να κερδίσουμε, να τα μοιράσουμε έτσι όπως πρέπει. Έχουμε ακόμη δηλαδή δυστυχώς καλλικρατικούς δήμους όπου δήμαρχος βγαίνει, ξέρω εγώ, αυτός, γιατί έρχεται από το μεγαλύτερο δημοτικό διαμέρισμα και ψηφίζουν με το μυαλό μας στο από πού είναι ο υποψήφιος και όχι τι πρεσβεύει αυτός, τι σχέδιο έχει, τι πρόγραμμα έχει. Τι μπορεί να κάνει. Το θέμα είναι ότι η πιο συνηθισμένη κατηγορία σε εισαγωγικά της αλλαγής που έγινε στους Δήμους ήταν ότι έχασαν οι Δήμαρχοι τα οφήκειά τους. Ναι. Σε αυτή δεν είναι μόνο αυτό τελικά. Γι' αυτό και κάναμε τις συγκεκριμένες ερωτήσεις στο Δημήτρη. Αυτό που έλεγε ο Δημήτρης και έχει και δίκιο. Έρχονται με το που φεύγει η πρωτεύουσα του Δήμου. Φεύγουν και πολλά άλλα πράγματα μαζί. Αν για παράδειγμα μία τράπεζα λέει ότι στις περιοχές θα έχω ένα υποκατάστημα στην πρωτεύουσα του Δήμου και υποχρεώνεται μετά να πάρει τα υποκαταστήματά της από την κρύα βρύση στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό είναι ένα θέμα. Είναι θέμα. Γιατί μιλάμε για μια μεγάλη περιοχή και ένα πολυπληθές δημοτικό διαμέρισμα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, να ευχηθούμε να λήξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.